Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Λέγε. Σαρακινάρα μόνο. Τι δε, τι. Σαρακινάρα. Αγκινάρα, πάτε στον πάτο σου. Θα μου πεις Αγκινάρα. Εμπρός. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα να σας πω και κάτι. Στο πόλο, ο πρώτος του Ολυμπιακού, ο Μιχάλης Κουντούρης, πήρε το Μαραντόνα του πόλο. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτός ο παίκτης ποιος είναι, μιλάμε για το Μαραντόνα. Απλά, του πόλο, έτσι. Όνειρό μας είναι να πάρουμε και άλλη Ευρωλίγκα. Πώς το λένε, Champions League, αυτό που παίζουμε εκεί, Ευρώπη, στο πόλο. Όλες οι ομάδες του Ερασιτέχνη έχουν ενισχυθεί για όλα τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και τα κύπελα και πάμε και για Ευρώπη. Για τρεις κούπες πάμε. Δύο τα κορίτσια, ένα το πόλο. Το κοριτσικό είναι το Super Cup μεθαύριο τον Οκτώβρη. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι, έχουν περάσει από εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν λέω και τα 21 εκπομπής. Τα 10. 101 κούπες. Παιδιά, είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο από κούπες. Πρωταθλήματα ή κύπελα ή ευρωπαϊκά. Ασύλληπτο! 101 κούπες, το καταλαβαίνετε. Κι όμως, κι εγώ και ο Γιάννης ο προηγούμενος, θέλουμε κι άλλες κούπες. Ναι, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε όμως να λέμε μη φύγει ο ένας, να μη φύγει ο άλλος. Δεν γίνεται. Για να το τελειώνω, γιατί γίνομαι και κουραστικός. Αλλά για φανταστείτε τι έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια. Τι χαρές. Να θυμίσω, τι να θυμίσω ρε παιδιά. Τι να, δηλαδή ποια εποχή, ποια χρονιά να πάρω και να μην τρελαθείτε. Ποια χρονιά να πάρω και να μην πείτε πω από τη ζήσαμε. Ή να πω την επόμενη χρονιά, την άλλη, μια άλλη χρονιά. Πω από τη ζήσαμε, όλο τι θα μου λέτε. Καμιά φορά είμαστε και λίγο αχάριστοι εμείς Ολυμπιακοί, αλλά συνάμα κάνει καλό αυτό, όχι ότι να είμαστε αχάριστοι, όχι έτσι. Να θέλουμε το καλύτερο. Αχάριστοι δεν θέλω να είμαστε, παιδιά. Γιατί η κότα, ο κόκορας, πίνουν νερό και κοιτάνε τον Θεό. Μην είμαστε αχάριστοι εμείς Ολυμπιακοί. Θα καταστραφούμε μόνοι μας. Που δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν γίνεται να γίνει τώρα αυτό. Δεν έχουν περάσει 90 χρόνια ζωής. 95 πόσα είμαστε. Και δεν έχει γίνει αυτό. Απλά και αυτή η λίγη αχαριστία που μπορεί να υπάρχει κάνει κακό, δεν είναι καλό. Και ευτυχώς δεν το έχουμε αυτό. Δεν το έχουμε αυτό, ευτυχώς. Μόνο το σκεφτόμαστε, αλλά να το βγάζουμε από το μυαλό μας. Εμπρός. Χαίρετε εμείς. Έλα. Χαίρετε εμείς, Τάκη. Είμαι ο Ευμένιος, ο εξάδελφος του Ευλάλιου. Έλα ρε φιλαράκο μου, πού είσαι, αμήν. Χαίρομαι πολύ, Παναγιώτη Φίλτατε, που λες αυτά τα πράγματα περί αχαριστίας, διότι να σου θυμίσω και την παραβολή του Ιησού Κυρίου ημών Χριστού, με τους δύο γιους, όπου ο ένας ήταν ο πλούσιος και οι δύο μάλλον, και ο ένας ζήτησε τα κέρδη του από τον πατέρα. Το θυμάσαι αυτό, Φίλτατε, Τάκη? Πώς δεν τα θυμάμαι. Τα έφαγε, γύρισε πίσω. Έτσι και εμείς με τον Ολυμπιακό μας πρέπει να είμαστε μετριόφρονες, με συγκρατημένη αισιοδοξία για το καλύτερο της ομάδος μας. Ναι, και πάντα απ' όλα όχι αχάριστη. Πάρα πολύ σωστά. Τάκη μου, σ' άκουγα πριν που έλεγες ότι ήθελες να έρθει ένας παπάς να κάτσει εδώ για 10 λεπτά στην εκπομπή σου. Ναι, δεν μπορεί. Θα φύγεις σαν το διάολο, τρέχοντας. Θέλεις εσύ, Τάκη μου, να έρθεις ή την Κυριακή στην Ενωρία να κάνεις τη λειτουργία, να δεις τι ωραία που είναι. Τι να κάνω εγώ? Τη λειτουργία, είναι το ίδιο πράγμα. Α, ναι, το ίδιο πράγμα, σωστό. Θέλω να σου πω, Τάκη μου, ότι έχω ανοίξει εδώ και το προσευχητάρι μου. Ναι. Το οποίο λέει ότι η προσευχή είναι φύλακας της σοφροσύνης. Σωστό. Αλληναγωγεί τον θυμό, καταστέλει την υπερηφάνεια. Μπράβο. Καθορίζει και καθαρίζει από τη νησικακία. Σωστό. Διώχνει το φθόνο. Μπράβο. Καταργεί την αδικία και επανορθώνει την ασέβεια. Μπράβο. Όλος ο ελληνικός λαός. Θέλω να κάνει την προσευχή του, να είναι καλά, να τον προστατεύει η Παναγία και ο Χριστός. Μπορώ να έχω την τιμή να κάνω μια προσευχή και ύστερα να αποχωρήσω? Βεβαίως. Εγώ. Εσύ να την πεις, εσύ, εγώ. Ναι. Εγώ. Α, ναι, εσύ. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Για όλους τους Έλληνες. Για όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως ομάδας. Ακριβώς. Μπράβο.
Ξεκινάω, Τάκη μου, και αμέσως μετά θα σε καληνυχτήσω. Βεβαίως. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα σοι το δείξατε το φως, δόξα εν υψίσι Θεό και πηγής ειρήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσι δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ, Πατέρα Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μοναχογέ Ιησού Χριστέ και Αγίο Πνεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Αμήν. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν, φίλτατε μου, Τάκη, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την προσευχή που έκανες για όλους τους Έλληνες. Τώρα, για να σας πω την αλήθεια, τα έχω λίγο χαμένα. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή μία με κάνει με έναν οπαδό να τον ευρίζω και μία να βγαίνει ο φίλος μας της εκπομπής χρόνια και να λέω τη μαλακή έκανα πριν. Ναι, έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Απλά όταν κάνεις την προσευχή που είπε και ο φίλος σου κάποια τέτοια πάθη και αυτά και σε ησυχάζει, ναι, τέλος πάντων δεν θέλω και εγώ τώρα να λέω τα λόγια που λέει ο πάτερ εδώ. Τέλος πάντων εγώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά, θέλω όλοι οι Έλληνες να έχουν υγεία, να περνάνε καλά. Αυτό είναι η τρέλα μου. Η Ελλάδα μας να μην έχει προδότες, να μην έχει ρουφιάνους και να μην την προδίδουν. Εκεί εξαγριώνομαι. Γιατί και η πολιτική μας σκατά είναι. Γι' αυτό λέω μόνο, τέλος πάντων, πάμε σε γραμμή τώρα.